Το ζήτημα της ασφαλούς διέλευσης των οχημάτων από την παραποτάμια οδό επαναφέρει το τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν αυτοκίνητο έπεσε στο ποτάμι του ομώνυμου προαστίου με την παρέμβαση της πυροσβεστικής να ακολουθεί και τον οδηγό του Ιωταχή και ενός ακόμη επιβαίνοντα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Η φθορά του χρόνου είναι εμφανής, με τμήματα του οδοστρώματος να έχουν υποχωρήσει και με τα μέτρα ασφάλειας να είναι ανύπαρκτα. Εδώ στον παραποτάμιο δρόμο του ομώνυμου προαστίου του ποταμού, οι αρμόδιοι φρόντισαν με πρόχειρες σημάνσεις να καλύψουν ένα μέρος των φθορών που υπάρχουν και να περιορίσουν τον κίνδυνο ατυχήματος. Βέβαια, το βράδυ γύρω στις 8 του Σαββάτου, δύο μέρες νωρίτερα, έγινε ένα ατύχημα εδώ, ένα τροχαίο ατύχημα με την πτώση ακόμη ενός Ιωταχή αυτοκινήτου μέσα στο ποτάμι. Και αν δεν είχε σπεύσει η πυροσβεστική, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η εξέλιξη για τους δύο επιβαίνοντες. Στα μέσα του περασμένου Μάη, ακόμη ένα ατύχημα είχε σημειωθεί στην παραποτάμια οδό. Ακόμη ένα από τα πολλά. Όταν ένας δικυκλιστής τότε, ένας νεαρός ντελιβεράς, είχε πέσει στο ποτάμι με δεδομένη την ανυπαρξία προστατευτικών στιθέων. Με το πρόσχημα πως εκκρεμεί η οριοθέτηση του ρέματος από την περιφέρεια, όπως ενημερώθηκε από την υπηρεσία, ο τότε αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Νίκος Καλόγερος καταλόγιζε ευθύνες στην τότε περιφερειακή αρχή για την αδυναμία έναρξης των όποιων παρεμβάσεων εντός της οριοθέτησης και προς το ποτάμι, προσθέτοντας ότι η τότε δημοτική αρχή, απελθούσα πια, είχε ασφαλτοστρώσει ένα τμήμα της παραποτάμιας οδού. Το Start εδώ και χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ στην περιοχή, μιλώντας για την επικινδυνότητα της παραποτάμιας οδού, ελλείψης στιθέων. Η αλήθεια είναι ότι αναζητήσαμε πάρα πολλές φορές αρμοδίους να μας πούν την άποψή τους. Είτε ο Δήμος είτε η Περιφέρεια αποποιούνταν των ευθυνών τους και μετέφραν τις ευθύνες αυτές ο ένας στον άλλο. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι θορυβημένοι, μιλούν για αδιαφορία των αρμοδίων, ενώ προβλήματα εκτός από την παραποτάμια οδό υπάρχουν και με τις μισοτελειωμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης στη γέφυρα του ποταμού. Στο Start μίλησε και ο τέος πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αλεπούς, Χρήστος Κότσης. Μαρά πνιγματά τα παιδιά. Σωστά. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ατύχημα, έχουν ξαναγίνει. Έχουν ξαναγίνει πολλά εδώ. Θα λέγατε ότι θα έπρεπε να μπουν προστατευτικά στη θέα. Το καλύτερο. Είναι και το θέμα της γέφυρας που έχει πάρει κλίση, έγινε η πρώτη φάση ενός έργου, το οποίο μετά δεν συνεχίστηκε όμως. Τίποτα. Δεν ξέρω τι, παραπάνω δεν ξέρω τίποτα. Επίσης έχει σταματήσει να έρχεται εδώ και χρόνια το να περνάει το λεωφορείο του αστικού ΚΤΕΛ λόγω της επικινδυνότητας της γέφυρας. Δεν περνάει. Ναι. Εντάξει, φορτηγά περνάνε πάνω. Ναι. Γι' αυτό απογορεύεται πρέπει τα κατώνω σε φορτηγά πάνω. Με αποτέλεσμα πολλοί κόσμοι, ηλικιωμένοι άνθρωποι, να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Ναι. Από εδώ και κάτω τελείωσε. Να πάτε να δείτε το ποτάμι στην άκρη, αν έχει τόπο να μπουν τα στιθέα πρώτα και τι έχει φάει το νερό από το ποτάμι και σε πόσες μεριές είναι γκρεμισμένος ο δρόμος. Να βαστάξει τα στιθέα σε ποιο δρόμο στο γκρεμισμένο είναι το. Έχουν μπει ταινίες προστατευτικές. Είναι περίτω να συζητάμε. Γιατί δεν περνάει. Δεν περνάει γιατί είναι γιατί έχει κόσμο πάνω. Ναι, για να και προχθές την βάφτισε και πήγανε 500 άτομα. Έτσι, έχετε δίκιο. Οι ντόπιοι παράγοντες έχουν κάνει την Κέρκυρα να μην σου πω. Υπάρχει τέτοια μεγάλη κοροϊδία και από τη Δημοτική Αρχή και από την Περιφερειακή Αρχή. Σκοτώνονται μεταξύ τους πιανού είναι η αρμοδιότητα του Μιανού με τα Λουνού. Έχουμε κάνει, τουλάχιστον εγώ έχω κάνει τεράστιες προσπάθειες και τα τελευταία 4 χρόνια δεν ακούει κανείς. Δυστυχώς ήταν αναμενόμενο να γίνει κάποιο αυτό και να μην γίνει και κάποιο άλλο το οποίο να θρηνήσουμε κάποιο συμπολίτη μας. Εύχομαι να μην συμβεί και να σκύψουν. Γιατί τώρα, να με συγχωρείτε, αλλά και εγώ που βγαίνω δεν θέλω να παρέμβω, γιατί υπάρχει νέο τοπικό συμβούλιο, καταλαβαίνεις ότι η θέση μου είναι λίγο λεπτή. Αλλά σαν πολίτης, ναι, είμαι εδώ, ενδιαφέρομαι για το χωριό μου, θα προσπαθήσω να βοηθήσω τα παιδιά όσο μπορώ, αν θέλουν φυσικά, και τα προβλήματα τρέχουν. Εύχομαι να αρχίσουμε να δώσουμε λύσεις.